Θα πάμε στην περιοχή της Καρδίτσας και θα συνομιλήσουμε με τον πρώην δήμαρχο της Καρδίτσας, μέχρι το 19 δήμαρχο, τον κύριο Φώτη Αλεξάκο. Και λέω θα συνομιλήσουμε γιατί παρατήρησα ότι ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που με πολύ πάθος, χωρίς φόβο, στοιχειοθέτησε έναν μεγάλο φάκελο για την περιοχή του, που όμως copy-paste είναι όλη η Θεσσαλία, δεν είναι μόνο η Καρδίτσα. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλη την Κρήτη. Κύριε Δήμαρχε, θέλω καταρχάς να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση μετά από αυτό το σκηνικό της καταστροφής σήμερα. Ναι, ζήσαμε τον ανθρώπινο πόνο που στην κορύφωσή του όλο αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα στον κάμπο. Ευτυχώς η πόλη της Καρδίτσας δεν έπαθε τα ίδια που είχε πάθει πριν ακριβώς 3 χρόνια με τον Ιαννό, γιατί σήμερα, 18 του Σεπτέμβρη, συμπληρώνουμε 3 χρόνια από την πρώτη καταστροφή του Ιαννού του 2020. Η κατάσταση σε ένα βαθμό είναι λίγο καλύτερη, με την έννοια φεύγουν τα νερά και από τις περιοχές όπου είχε το νερό ξεπεράσει και τα κεραμίδια των σπιτιών. Όμως υπάρχουν ακόμα πάρα πολλοί οι οποίοι δεν μπορούν να επιστρέψουν τα σπίτια τους. Άνθρωποι που όπως το λέω εγώ βιώνουν το θάνατο εν ζωή. Άνθρωποι, ειδικά αυτοί που είναι ηλικιωμένοι πάνω από 75 και είδαν ξαφνικά όλο το βιώσεις τους, το σπίτι τους, τα υπαρχοντά τους, τα ζώα τους, τα μηχανήματά τους, τη σοδειά τους, όλα να καταστρέφεται. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουν με κάθε τρόπο στην καθημερινότητα. Το κράτος δεν είχε για το σκοπό αυτό ένα σχέδιο, όχι μόνο για να αποτρέψει την καταστροφή, αλλά και για την επόμενη μέρα, για την αρρωγή σε αυτούς τους ανθρώπους. Όλα έγιναν εκ του προχείρου. Εν πάση περιπτώσει, βήμα-βήμα, ελπίζουμε τα πράγματα να βελτιώνονται κάθε μέρα. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι όμως γιατί εμείς, ενώ είχαμε πάρει ένα πολύ μεγάλο μήνυμα στις 18 Σεπτέμβρη του 2020 τέτοια μέρα, ναι, όπου πνίγει η πόλη της Καρδίτσας, πάθανε πολλά εκατομμύρια ζημιές και θα έπρεπε αυτό να μας ταρακουνήσει για να μπορούμε να σκεφτόμαστε ότι τα χρήματα που δίνει η πολιτεία να πιάνουν τόπο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και τα χρήματα δεν έπιασαν τόπο και ο κόσμος αναρωτιέται πού πήραν τα λεφτά, και τώρα όταν με βρίσκουν στον δρόμο μου λένε ότι κάνε κάτι για να πιάσουν τόπο τα λεφτά. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που παλεύω αυτή την κατάσταση που υπάρχει για να βελτιωθεί. Μισό λεπτό, κύριε Δημαρχή, κύριε Αλεξάκο. Εσείς σε όλη αυτή την κρίση, είπαμε, πολύ πάθος αλλά και ψυχραιμία, φέρατε στοιχεία πάνω. Διότι εδώ υπάρχει ένα μπαλάκι ευθυνών, συνεπία μια ολιστική, κατά τη γνώμη μου, παρακμής στο ελληνικό κράτος σε όλους τους βαθμούς, από τα κυβερνητικά, κρατικά, επιτελεία, υπουργικά, μέχρι και την αυτοδιοίκηση. Τι έχει συμβεί όμως στην πραγματικότητα? Είπατε σήμερα είναι 3 χρόνια από τον Ιαννό. Ωραία. Η Καρδίτσα τη γλίτωσε. Το πώς τη γλίτωσε, γιατί είχε και γειτονιές που πλημμύρισαν, το πώς τη γλίτωσε είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο ψάχνει η δικαιοσύνη. Έχουν ακουστεί πολλά για φράγματα και αναχώματα που σπάσαν ή δεν σπάσαν και μετάθεση ευθυνών δημάρχου Παλαμά με αντιπεριφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη με περιφερειάρχη. Εγώ θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μετά τον Ιαννό στην Καρδίτσα δόθηκαν 240 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 240 εκατομμύρια ευρώ μόνο το 3% πήγε σε ποτάμι. Το υπόλοιπο, το 97%, πήγε σε αποκατάσταση σε έργων οδοτίας και σε έργα βιτρίνας που παίρνουν ψήφους. Δυστυχώς τα ποτάμια θέλουν πολλά χρήματα για να στην κατάσταση που πρέπει, ενώ η οδοποία που περνάει κάθε μέρα κόσμος θέλει για ενδεχομένως και λιγότερα χρήματα και σίγουρα θέλει πολύ περισσότερους ψήφους, άρα η έμφαση δόθηκε εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις η αυτοδιοίκηση, θα έλεγα, λειτουργήσε χειρότερα. Όσον αφορά την περιφέρεια, του 35% των χρημάτων πήγε σε έργα βιτρίνας και όσον αφορά το Δήμο Καρδίτσας, το 60% των χρημάτων που δόθηκαν πήγαν σε έργα βιτρίνας και λειτουργικές δαπάνες του Δήμου. Αυτό είναι τραγικό. Επίσης, ο τρόπος που τα χρήματα που δόθηκαν έφτασαν, ας πούμε, στο έργο έγιναν μέσω αναθέσεων, χωρίς καμία διαφάνεια. Και όταν τα χρήματα τα δίνεις μέσα από αναθέσεις, πρώτα απ' όλα δεν πιάνουν τόσο τόπο, γιατί οι εκτόσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Επιπλέον υπάρχει ένα θέμα. Ο άλλος που παίρνει το έργο με ανάθεση αισθάνεται ισχυρός έναντι του επιβλέποντος
αποτέλεσμα να κάνει κατά κάποιο τρόπο ό,τι θέλει και στο τέλος της ημέρας να ενσωματώνονται πολύ λιγότερα χρήματα στο έργο από αυτά που δίνουμε εμείς ως πολίτες. Αυτά ήταν τα ζητήματα που έθετα όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Και τα χρήματα να πάνε στο σκοπό που, για τον οποίο δόθηκαν και κυρίως να μπορέσουμε να συνδυάσουμε, όπως είναι έκταση που συμμετώ εγώ, τη διαφάνεια με την ταχύτητα. Γιατί στη λογική της ταχύτητας μηδενίζουμε το σημαντικό ζήτημα της διαφάνειας και τα χρήματα τα δίνουμε κάθε φορά στους συμμετέρους, στους πολιτούς, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, καλημέρα στον κύριο Αλεξάκο, επειδή κατάγομαι, λέει, από την Καρδίτσα και συγκεκριμένα από το δασοχώρι Καρδίτσας. Τα λεφτά ξέρουμε που πηγαίνουν. Λίγο πριν τις εκλογές φτιάχνουν πλακάκια σε κεντρικές πλατείες και σκάβουν δρόμους. Το θέμα είναι, λέει, γιατί τα κάναμε όλα αυτά και μάλιστα προεκλογικά. Και εγώ το προεκτείνω, κύριε Αλεξάκο. Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν και ενώ υπάρχουν άνθρωποι όπως εσείς και άλλοι που διαμηνύουν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί μην μου πείτε ότι η περιοχή δεν ξέρει πού πονά, πού υποφέρει και τι θα συμβεί σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Προφανώς και το ξέρετε. Η αλήθεια είναι ότι λέμε πολλά λόγια ως χώρα και κάνουμε λίγα. Τα βασικά αιτήματα εδώ ήταν να γίνουν τα μεγάλα φράγματα, όπως λέμε στο Μουζάκι και στα Φάρσαλα, γιατί και τα νερά των Φαρσάλων έρχονται στην Καρδίτσα μας και μετά στην περιοχή μας, και άλλα δύο μικρότερα φράγματα λίγο πριν την Καρδίτσα, ώστε να αποσωπείται και ο κίνδυνος για την πόλη της Καρδίτσας. Το 2020 ήρθε ο Μητσοτάκης στο Μουζάκι, που έπαθε πολλές ζημίες, είχε πέσει τότε το κέντρο υγείας, πνίγει μια κοπέλα, και ανακοίνωσε ότι ξεκινάνε αμέσως οι διαδικασίες για το φράγμα Μουζακίου. Δεν λέμε ότι θα γινόταν σε τρία χρόνια, λέμε όμως κάτι θα γινόταν, να γίνει μελέτη, αδερφέ, να διατεθούν κάποια χρήματα, 1 ευρώ, 10, 5. Από το 2020 που εξαγγέλθηκε μέχρι το 2023 έγινε ακριβώς μηδέν. Τίποτα, καμία κίνηση. Αλλά είναι πολύ αυτό λοιπόν τα λόγια. Πολύ πιο δύσκολες οι πράξεις. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, ξέρουμε ότι πρέπει τα ποτάμια να καθαριστούν στο σύνολό τους, τα μεγάλα ποτάμια, οι συλλεκτήρες οι μικρότεροι, όπου έχουμε γέφυρες, οι οποίες γέφυρες είχαν γίνει με τις παλιές προδιαγραφές και είναι στενές και λειτουργούν σαν βρόγκοι, δηλαδή στενεύουν. Οπότε δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Αυτές οι γέφυρες πρέπει να γίνουν από την αρχή ή να επεκταθούν για να μην έχουμε αυτά τα σημεία. Τα αντιοστάσεις που υπάρχουν πρέπει να λειτουργούν. Λειτουργήσαν. Μισό λεπτό. Λειτουργήσαν. Όχι. Γιατί είδαμε πολλούς συντοπίτες σας να διαμαρτυρώνται ότι άλλα είτε βούλιαξαν, άλλα δεν είχαν γεννήτριες, άλλα δεν τα σήκωνε το σύστημα. Τι συνέβη με τα αντιοστάσεις? Το μεγάλο αντιοστάσιο, ένα μεγάλο αντιοστάσιο που στήχησε 7 εκατομμύρια ευρώ στον ποταμό Μέγα και το οποίο θα απέτρεπε να πλημμυρίσουν τα χωριά Παραθέα Κόρδα και πιο πίσω η Αγία Τριάδα. Αυτό δεν λειτουργήσε, είτε γιατί δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν όλες οι μονάδες, είτε γιατί κόπηκε το ρεύμα, και σε συνδυασμό, γιατί είπατε, γιατί δεν πνίγει και η πόλη. Πριν την Καρδίτσα, όχι αυτό που είπατε πριν με τον Δήμαρχο Παλαμάκη, την Περιφερειακή, πριν την πόλη, τα νερά που έρχονται και περνάνε παράλληλα στην πόλη και ενδεχομένως από αυτά μπορεί και αν υπερπηδήσουν το ανάγχωμα να έρθουν στην πόλη, έσπασε το ανάγχωμα σε ένα μήκος 80 μέτρων εκεί που ακριβώς είχε σπάσει το 2020. Αυτά τα νερά δεν ακολούθησαν την πορεία προς την πόλη, άρα η πόλη ανακουφίστηκε και γλίτωσε, θα έλεγα. Τώρα το αν αυτό έσπασε ή το έσπασε, αυτό είναι ένα ζήτημα, εγώ εκτιμώ μάλλον ότι έσπασε. Αλλά και το γεγονός ότι έσπασε ένα ανάγχωμα το οποίο το είχαμε ξαναφτιάξει το 2020 καταδεικνύει με τον πιο εύγλωτο τρόπο τις κακοτεχνίες που γίνανε, διότι θα το καταλάβαινα ένα ανάγχωμα 50 ετών, ξέρω εγώ 30 ετών να σπάσει. Ένα ανάγχωμα όμως που το έφτιαξες πριν 3 χρόνια δεν το αντιλαμβάνομαι ότι γιατί έσπασε στο ίδιο σημείο. Τα νερά αυτά λοιπόν, σε συνδυασμό με τη μη λειτουργία του αντιστασίου στο ποταμό Μέγα, έπνιξαν τη Μαραθέα και την Κόρδα και την Αγία Τριάδα και όλα τα χωριά στη διαδρομή. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, κάτι τελευταίο που νομίζω ότι έχει και εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είναι προφανές ότι όλα τα κρατικά επιτελεία όλων των βαθμών βούλιαξαν στις λάσπες της Θεσσαλίας. Ασχέτως τι λέγεται ότι λειτουργήσαν, τίποτα δεν λειτουργήσε, το καταλάβαμε όλοι. Θέλω να σας ρωτήσω, από εδώ και κάτω όμως, έτσι όπως πάμε, θα βγει άκρη ή θα γίνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα και δεν θα έπρεπε η χώρα να κηρύξει ότι είναι σε κατάσταση εθνικής κρίσης, ούτως ώστε να διεκδικήσει ένα συνολικό πρόγραμμα
αναπτυξιακό, θέλετε να το πούμε, υποδομών για την πατρίδα μας με επίκεντρο τη Θεσσαλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακριβώς έτσι έπρεπε να γίνει, όπως κατά κάποιο τρόπο σε τοπικό επίπεδο έγινε το 1994 όταν είχε ξαναπτυχθεί το χωριό Μεταμόρφωση. Τότε ο υπουργός εκείνης της κυβέρνησης, ο Κώστας Λαλιώτης, είχε δώσει 10 και 10 δισεκατομμύρια, τα 10 για την πλημμυρικά και τα 10 για ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, ούτως ώστε να επανέλθει η περιοχή. Αυτό τώρα έπρεπε να επεκταθεί, όπως πολύ σωστά λέτε, σε όλη τη Θεσσαλία με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι φωνές των ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα απαιτήσουν επιτέλους να πιάσουν τόπο τα λεφτά. Έχω την αίσθηση ότι τώρα θα πάμε πάλι στην ίδια διαδικασία που έγινε το 20, τώρα με βαρύτατες ευθύνες του Περιφερειάρχη του Κώστα του Αγοραστού, που έχει υποβαθμίσει πολύ τις υπηρεσίες και την ποιότητα του των έργων που ευκαλούνται, βρήκε αφορμή η κυβέρνηση τώρα, να, όπως ακούγεται, να δώσει όλα τα έργα στις τρεις μεγάλες εταιρείες της χώρας, δηλαδή στην Τέρνα, στη Μέτκα και στην Ίντρακατ, κάτι που δεν είμαστε σύμφωνοι με αυτό. Πρέπει και το ντόπιο εργοληπτικό δυναμικό να εργαστεί, γιατί έχει εμπειρία όσον αφορά την τοπική κατάσταση, και ταυτόχρονα αυτό να μην γίνει με όρους ουρουσφετουρκιού, να γίνει με όρους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης, γιατί έτσι και οι εταιρείες δουλεύουν καλύτερα όταν πραγματικά υπάρχει ισότητα και σωστή επίβλεψη, και μάλιστα, αυτό το φτάνει στον πολίτη με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Δήμαρχε, λέει εδώ ο φίλος μου Δημήτρης από τη Φλόρινα, καλημέρα στον εκλεκτό κύριο Αλεξάκο. Μια ερώτηση παρακαλώ. Υπάρχει μερίδα ανθρώπων ή συμφερόντων που εμπόδιζε ή δεν θέλει τροποτινά τα έργα αυτά στην ευρύτερη περιοχή που περιγράφεται? Όχι με την έννοια του δεν θέλω. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν. Απλώς κάποιοι θέλουν να κάνουν τα έργα τα οποία κυρίως η αυτοδιοίκηση, αυτά που τους δίνει περισσότερους ψήφους, και τα κατευθύνουν σε λάθος τρόπος αυτό που τους υπέρνει εκλογικά. Ειδικά για την περίπτωση του Ιαννού, εκτίμησαν ότι δεν θα ξαναπέσει στη βάρδια τους τέτοιο πρόβλημα, γιατί όντως ήταν μεγάλο το φαινόμενο, και σου λέει αυτό θα γίνει το 30, το 35, το 40, τότε θα είναι κάποιος άλλος. Σας καρποθώ εγώ το ωφέλη τα ψηφοδελικά τώρα, και δεν βαριέσαι, τότε όταν θα γίνει θα είναι κάποιος άλλος, σας το λουστεί εκείνος. Περισσότερο αυτή η λογική νομίζω επικράτησε, παρά ότι δεν θέλω να γίνω κάποιο, να γίνει κάποιο έργο. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Πόσο εγγύς είναι η ανάταξη της περιοχής, πόσο εύκολο είναι να αναταχθεί η περιοχή? Η περιοχή έχει πάθει πολύ μεγάλη ζημιά, θα είναι δύσκολο και χρονοβόρο να επιστρέψει. Όπως είπατε και εσείς, θα χρειαστεί πέραν από τις αποκαταστάσεις και ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για ολόκληρη τη Θεσσαλία, ούτως ώστε να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος που θα υπάρξει ούτως ή άλλως. Μένει να δούμε, πέρα από τα λόγια, τι θα γίνει στην πράξη, γιατί ακούσαμε πολλά, αν θυμάστε, για την Εύβοια πριν από ένα-δύο χρόνια. Για τα αρκαλοχώρια εδώ στο Ηράκλειο, μάλιστα. Ναι, είναι πολύ εύκολα λέμε τάζουμε, πολύ δύσκολα κάνουμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι να υπάρχουν φωνές οι οποίες θα πιέζουν την κυβέρνηση, ούτως ώστε να αυτά που λέει αυτή τη στιγμή που υπάρχει ο θυμός να υλοποιηθούν στην πράξη. Κύριε Αλεξάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την συζήτηση που κάνω. Και καλό κουράγιο σε όλους σας.